δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Επιμήκυνση, αναδιάρθρωση, επαναγορά. Οι Γερμανοί ουρλιάζουν και λένε ότι δεν θα χαλαρώσουν τα μέτρα, θα είναι εξίσου σκληρά ό,τι και να γίνει. Δεν συζητούν για αναδιάρθρωση, δεν συζητούν για επαναγορά. Μιλάνε μόνο για επιμήκυνση κι αν και εφόσον. Πού βρισκόμαστε, τι λέτε? Αυτή τη στιγμή όλα είναι στο τραπέζι. Όλα αυτά που αναφέρετε δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαφορετικές μέθοδοι αναδιάρθρωσης του χρέους. Δηλαδή, η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει τα πάντα. Και την επαναγορά και την επιμήκυνση και όλα αυτά τα πράγματα. Ιδιαίτερα για ένα χρέος τόσο μεγάλο όσο της Ελλάδας. Ποιο νομίζετε το σενάριο είναι το καλύτερο για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Από όλα αυτά που ακούγονται, ποιο είναι το καλύτερο σενάριο? Κανένα. 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 Ισχύει αυτό που είπε ο μεγαλοτραπεζίτης. Το μη χειρότερο τουλάχιστον, κύριε Καλά. Είναι αδύνατον να αντιμετωπιστεί αυτό το χρέος. Είναι σε τέτοιο μέγεθος, έχει τέτοια χαρακτηριστικά, είναι τέτοια η διάθρωσή του που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστεί. Κύριε Καζάκη, μιλάνε για διαγραφή του ενός τρίτου. Αυτό θα μας βοηθούσε? Του 30%. Τόσο. Το ενός τρίτου, ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και τουλάχιστον από όσο γνωρίζω στην αγορά, διαθέσιμοι ομολογιούχοι που να δεχτούν 30% κούρεμα στο χρέος. Εάν υπάρξει... Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα. Ή ο μηχανισμός που θέλει να φτιάξει, ναι, ο Παπανδρέου. Αυτό σωστό είναι, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είναι αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Για να καταλάβετε, οι διεθνείς τράπεζες αυτή τη στιγμή, οι διεθνείς επενδυτές, θεωρούν αμέσως μετά την Ελλάδα πιο υποψήφια υποπτώχευση κατάσταση την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρούν δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι στο χείλος της χρεοκοπίας. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Τρισέ έλεγε στον κύριο Προβόπουλο πριν από περίπου 10 μέρες. Και ήταν και ένα αποκλειστικό θέμα που είχε βγάλει το Παρόν η εφημερίδα, αλλά το αναδείξαμε και εμείς ως κανάλι. Που είπε στον κύριο Προβόπουλο: πες στους τραπεζίτες σου να αρχίσουν να μου δίνουν τα λεφτά που μας χρωστάνε, και είναι τώρα 90 δις το 2011. 95. Θα έχουν φτάσει στα 120 δις. Και μάλιστα τους είπε: λιτότητα στις τράπεζες, κόφτε ό,τι μπορείτε να κόψετε και από μισθούς ακόμα. Και αν δεν μπορείτε να μας τα δώσετε, πουλήστε περιουσιακά σας στοιχεία. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο εμένα λιγάκι με φοβίζει, γιατί οι τράπεζες ελληνικές ακόμα δεν έχουν δώσει δικαιώματα κλονισμού. Κοιτάξτε να δείτε, και μόνο το γεγονός ότι έδωσε δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάτι που βεβαίως οι μοιημένοι, να το πούμε, το ξέρουν από το κατσατικό της, δίνει αυτό το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έδωσε δικαίωμα στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας να δώσει ειδικές πιστώσεις από ειδικό κονδύλι, δικό της κονδύλι, δηλαδή στην πραγματικότητα να εκδώσει πιστωτικό χρήμα η Κεντρική Ιρλανδική Τράπεζα για να στηρίξει τις τράπεζές της. Και την ίδια στιγμή οι τράπεζες της Ιρλανδίας, οι ιδιωτικές τράπεζες, έχουν τραβήξει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάνω από 136 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, αν υπολογίσετε ότι μόνο η Ιρλανδία μαζί με την Ελλάδα έχουν τραβήξει σε ρευστότητα γύρω στα 210-220 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει πολλά περιθώρια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από τα 350, δεν κάνω λάθος, που έχει δανείσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνολικά. Και η ρευστότητά της κινείται γύρω στα 400 με 440. Άρα το 60% είναι δύο χώρες. Ακριβώς. Και σας λέω ότι όλη η ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι γύρω στα 400 με 440 δισεκατομμύρια. Μας λέτε συνεπώς ότι ό,τι και να γίνει, και κούρεμα να γίνει, και με την ψηλή να μας την πάρουν με τη μηχανή, και λαμπολίνη να βάλουν στη φαλάκρα πάνω, δεν μπορεί με τίποτα να μας σώσει, όταν δεν μιλάμε, φαντάζομαι, για τα 110 της Δανειακής Σύμβασης, αλλά μιλάμε για τα υφιστάμενα 350, που σε δύο χρόνια θα είναι 450 δις. Βεβαίως. Για αυτά δεν μιλάμε. Ήδη έχουν ξεπεράσει τα 340 δις. Μάλιστα. Το κύριο χρέος μας έχει ξεπεράσει τα 340 δις. Χώρια το τρέχον 110, που είναι, αν θέλετε, το κερασάκι σαν τη γη. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Ότι το πρόβλημά μας με το χρέος δεν έχει να κάνει με το πόσο μας κοστίζει να δανειστούμε. Το πρόβλημά μας είναι ότι δανειζόμαστε για να πληρώσουμε παλιότερα χρέη. Γι' αυτό και οι τραπεζίτες, όπως και οποιοδήποτε σοβαρός άνθρωπος ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, γνωρίζει ότι αυτό αριθμητικά δεν βγαίνει. Προσωπικά παρουσίασα πριν δύο εβδομάδες ένα στοιχειώδες αριθμητικό υπόδειγμα που έδειχνε ότι για να ξεχρεώσουμε ένα δάνειο 340 δισεκατομμυρίων, χρειαζόμαστε 30 χρόνια και πλεώνασμα της τάξης του 5 με 6%. Το χρόνο. Αυτό το πλεώνασμα δεν το έχει παράγει
καμία χώρα στον κόσμο. Συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας και της Ιαπωνίας και οποιαδήποτε χώρα. Για 30 μάλιστα συναπτά έτη. Είναι δυνατόν αυτό να συμβεί? Κύριε Καζάκη, τι θα σημάίνει αυτός ο όρος που θέτουν οι Γερμανοί, το να θέσουμε αυτό το φρένο χρέους του 3% στο Σύνταγμά μας, τι θα σημαίνει για την οικονομία μας, για τη χώρα μας και για την ποιότητα ζωής βεβαίως των πολιτών? Εδώ είναι μια παγίδα. Εδώ στείνεται μια παγίδα. Γιατί ο κύριος Άσμουνσεν, ο οποίος πρωτοέθεσε το θέμα, τουλάχιστον δημοσίως. Ο υφυπουργός οικονομικών. Ο υφυπουργός οικονομικών της Γερμανίας δεν είπε για τα κριτήρια του Μάστρεχτ, είπε για ενσωμάτωση των όρων οικονομικής διακυβέρνησης. Ναι, και ζητάει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να έχουμε όλη την ίδια δημοσιονομική πολιτική. Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Πλούσιοι και φτωχοί. Δηλαδή θα ανέβουν οι μισθοί μας στο επίπεδο των Γερμανών, για παράδειγμα? Όχι, βέβαια, ακριβώς ανάποδα. Τι θα γίνει δηλαδή? Στην ουσία ζητούν να ενσωματώσουμε στο Σύνταγμα τις διατάξεις, τις ρήτρες και τις προβλέψεις της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Αυτό ζητάνε. Δεν ζητάνε με αφορμή ή μάλλον με πρόσχημα του να έχουμε 3% έλλειμμα ή 60% ενδεχομένως ή όποιο άλλο όριο ορίσουν για το δημόσιο χρέος, να ενσωματώσουμε στο Σύνταγμα τις ρήτρες και τις προϋποθέσεις Δανειακής Σύμβασης και Μνημονίου. Άρα, μιλάμε για ένα μνημονιακό σύνταγμα ή ένα σύνταγμα το οποίο δεν το φτιάξουν οι Έλληνες για τους Έλληνες, θα το φτιάξουν κάποιοι αλλοδαποί, τοκογλύφοι για εμάς τους Έλληνες. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, έχουμε και την συνέντευξη Παπακοσταντίνου χθες στα Νέα, που είπε λιτότητα και με τον νόμο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πλέον έχουμε ξεφύγει λιγάκι. Γιατί βλέπουμε τα εξής τραγικά. Πέρα από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση φαίνεται αμέτωχη σε ένα παιχνίδι κερδοσκόπων και πολιτικών των εταίρων μας εναντίον της χώρας, όπου η κυβέρνηση κοιτά αμέτωχη, με μόνο πρόβλημά της είναι να μην γίνει κούρεμα στο χρέος. Γιατί προφανώς υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα, και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι, επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω, χώρια, τα οποία δεν θέλουν να δουν να κουρεύεται το χρέος της χώρας, έστω και μία δραχμή, έστω γιατί, και ένα ευρώ. Γιατί δεν θέλουν να χάσουν ακριβώς ένα ευρώ. Δεν θέλουν να χάσουν. Μιλάμε τραπεζικά συμφέροντα. Τραπεζικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Έπαιξαν στη δευτερογενή αγορά τώρα που πέφτανε σημαντικά οι τιμές των ομολόγων. Είναι ελάχιστα ωστόσο, δεν είναι, κύριε Καζάκη? Ναι, το ακούμε είναι. Να το επισημαίνουν πολύ ότι από τα ομόλογα μας είναι ελάχιστα αυτά που υπάρχουν και διακινούνται στη δευτερογενή αγορά. Αυτή τη στιγμή ναι. Αλλά παίξανε στο προηγούμενο διάστημα, ειδικά με τις μεγάλες πιέσεις, παρατηρήθηκαν κινήσεις επιχειρηματικών συμφερόντων από την Ελλάδα και τραπεζικών συμφερόντων που αγόρασαν πολύ φτηνά ορισμένα πακέτα ομολόγων. Και φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή 62% περίπου των κρατικών ομολόγων να είναι σε ελληνικά, συγγνώμη, 42%. Να βρίσκονται σε ελληνικά χέρια, ενώ ήταν 30 με 35%. Όταν λέτε ελληνικά χέρια, δεν μιλάμε για κρατικά χέρια, μιλάμε για την αγορά έξω, έτσι. Ακριβώς. Για τραπεζίτες και συγκεκριμένους επενδυτές Έλληνες. Οι οποίοι ποντάρουν στη χρεοκοπία, στην αναδιάθρωση του χρέους, για να μπορούν να κερδίσουν από τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία του ομολόγου και στο κούρεμα ή, αν θέλετε, στο υποτιμημένο. Ο Ρουμπινί τι ρόλο παίζει σε αυτό? Ποιος? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ο Ρουμπινί τι ρόλο παίζει σε αυτό? Νομίζω ότι ο Ρουμπινί θέλει. Μαζί με τον Σόρος. Κοιτάξτε, είναι άλλο ζήτημα ο Σόρος, άλλο ο Ρουμπινί. Μαζί πάνε αυτοί. Ναι, ο Ρουμπινί θέλει περισσότερο να έχει ένα πιο επιτελικό ρόλο για συνολικά το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα ή το επενδυτικό κύκλωμα το αμερικανικό. Ο κύριος Σόρος έχει πιο ειδικά συμφέροντα. Κύριε Καζάκη, πώς ερμηνεύετε τη σημερινή έκρηξη του χρηματιστηρίου που ανέβηκε 4,41 και η εθνική εκτοξεύθηκε με σχεδόν 8% στο 7,6 και τα spreads κατέβηκαν του δεκαετούς ομολόγου στις 783 μονάδες. Και ανεβαίνει και το ευρώ. Ναι, πώς τα ερμηνεύετε αυτά, δηλαδή τι συμβαίνει στην ελληνική αγορά και έχουμε αυτές τις σημερινές, έτσι, υποτίθεται, καλές ειδήσεις? Κοιτάξτε, να δείτε, πρόκειται για καθαρή κερδοσκοπία και μάλιστα είναι συγκυριακού τύπου. Δηλαδή θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εξαγυρώσεις ακριβώς αυτήν την ιστορία. Φαντάζομαι θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, που συζητάγαμε για τα ζητήματα των δηλώσεων Παπακοσταντίνου. Σωστό. Ακριβώς αυτό το πράγμα προσωπικά ανέμενα. Δηλαδή τη δημιουργία προσδοκιών στη συγκεκριμένη αγορά, ώστε κάποιοι κερδοσκόποι να κερδίσουν από την ξαφνική άνοδο των τιμών ή την ηρεμία
στη δευτερογενή. Και αυτά τα φαινόμενα, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον κατά τη δική μου ανάλυση, είναι προϊόντα των δηλώσεων Παπακοσταντίνου. Κύριε δηλαδή, Καζάκη, τι λέει, λέει ότι εμείς θα σας επαναγοράσουμε στη δευτερογενή τα ομόλογα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να πέφτουν οι τιμές. Κύριε Καζάκη, πραγματικά επειδή πλέον εμείς έχουμε μπει σε έναν λαβύρινθο που δεν ξέρουμε ποια είναι η έξοδος, μπορείτε να μας πείτε τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνει αυτό το μαρτύριο της σταγόνας της Κινέζικης. Δηλαδή να τα βροντίξουμε και να πάμε σε μια αναδιάθρωση από μόνοι μας, δηλαδή να πούμε στάση πληρωμών, δεν δίνουμε φράγκο σε κανέναν. Τι πρέπει να γίνει, πάμε πίσω στη δραχμή. Ομολογώ ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε ανατρέπεται από μια χειρότερη λύση. Το ζήτημα είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι η Ελλάδα έχει μόνο μία επιλογή. Ποια? Η επιλογή είναι να ακυρώσει το χρέος της. Δηλαδή, να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, και οικονομικά το έχουμε πληρώσει, και αυτό έχει αποδειχτεί επανειλημμένα πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε κεφαλοποιημένους τόκους δανείων, οι οποίοι έχουν ξεπληρωθεί, τα δάνεια μάλλον, έχουν ξεπληρωθεί εδώ και δεκαετίες. Δεύτερο, να επικαλεστεί αυτά που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο, δηλαδή της δίνει τη δυνατότητα να επικαλεστεί την παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Εδώ δηλαδή παραβιάζονται στοιχειώδη βασικά ανθρώπινα δικαιώματα μόνο και μόνο για να πληρωθούν δανειστές. Δεν θα μας πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καζάκη? Φοβάμαι ότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε πρέπει να είναι επιλογή μας να φύγουμε από το ευρώ. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουμε κανέναν άλλο τρόπο να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία μας. Εκτός βέβαια αν υπολογίσει κάποιος ότι θα ξαναβρούμε δάνεια. Υπάρχουν δύο τρόποι να χρηματοδοτήσει κανείς την οικονομία του. Ή με δικό του νόμισμα, με νόμισμα δηλαδή που ελέγχει ο ίδιος και μπορεί να κανονίσει πού θα πάει, πόσο θα εκδοθεί και πού θα πάει. Με δικό του πλούτο. Ή βέβαια με δανεισμό. Πώς ερμηνεύετε, κύριε Καζάκη, την άποψη πολλών οικονομολόγων ότι θεωρούν αυτοκτονία την έξοδο από το ευρώ? Νομίζω, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πάσχουμε και νομίζω η πλειοψηφία των οικονομολόγων την τελευταία δεκαετία, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, από μια οικονομική θεολογία, θα την έλεγα εγώ, που έχει να κάνει ότι ό,τι έχει επιβάλει η παγκόσμια αγορά είναι καλά καμωμένο και έτσι πρέπει να γίνει. Όμως η παγκόσμια κρίση έχει αποδείξει ότι αυτού του τύπου τα οικονομικά θέσφατα κατέρευσαν. Δηλαδή δεν μπορεί μια ολόκληρη οικονομία ή, αν θέλετε, μια ολόκληρη χώρα να δεσμεύεται εσάι από μια οικονομική ορθοδοξία που μας έχει οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο. Πριν δύο εβδομάδες εκδόθηκε το συγκεκριμένο πόρισμα της Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τα αίτια της κρίσης. Και τι είπε αυτό το πόρισμα? Είπε πολύ απλά ότι μία κλίκα τραπεζιτών, επενδυτών μαζί με το πολιτικό τους προσωπικό στην ουσία λαιλάτισαν την παγκόσμια οικονομία. Και μάλιστα το έκαναν αυτό βασιζόμενοι σε αυτά τα συγκεκριμένα οικονομικά θέσφατα. Ότι πρέπει μια οικονομία να έχει ισχυρό νόμισμα και να διαφορεί αν έχει παραγωγή, τι σωή παραγωγή έχει, αν μπορεί αυτό το παγκόσμιο νόμισμα να το σηκώσει, όλα αυτά τα πράγματα να διαφορεί, να διαφορεί για την κατάσταση του πληθυσμού της, των εργαζομένων της και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά τα οικονομικά δόγματα λειτουργήσαν ως πρόσχημα ή ως πλαίσιο που δώσαν την ευκαιρία σε αυτή την κλίκα πραγματικά κυριολεκτικά να ελαιλαδίσει τον τόπο. Και αυτή είναι η κλίκα που μας έχει επιβάλει αυτό το σημερινό καθεστώς. Έως πότε?